Κυρία Μπουρζητάκη, να ξεκινήσω από εσάς και από αυτή εδώ την τελευταία πληροφορία περί της κεταμίνης, από το που δόθηκε έτσι μία μαρτυρία, μία κατάθεση ότι δόθηκε στον Άσιο, τον Άσιο το διέψευσε και, εν πάση περιπτώσει, θα θέλαμε από τη δική σας την ειδικότητα. 7 μήνες μετά είχαμε το θάνατο του παιδιού. Νομίζω ότι στον Άσιο βρέθηκε για να της τοποθετηθεί αυτός ο απεινιδωτής που συζητιόταν στη Τζορτζίνα. Μπορεί να σχετίζεται, ακόμη και αν είχε δοθεί η κεταμίνη εκεί, που το αρνείται τον Άσιο, με το θάνατο του παιδιού μετά? Σε καμία περίπτωση. Νομίζω μπορώ να είμαι κατηγορηματική, γιατί εκτός από αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας, είμαι και αναισθησιολόγος εντατικολόγος. Ναι. Είναι ένα φάρμακο το οποίο λόγω ειδικότητας κλινικής το χειρίζομαι. Mm-hmm. Και με πολύ μεγάλη ασφάλεια το χορηγούμε όλοι οι συνάδελφοι σε παιδιά. Mm-hmm. Και σε ενήλικες ασθενείς. Όποιος χειρίζεται αυτό το φάρμακο πρέπει να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του, όπως για παράδειγμα ότι ανακατανέμεται πάρα πολύ γρήγορα και ότι έχει έναν χρόνο ημίσια ζωής περίπου 3 ώρες, που σημαίνει ότι μετά από 6,6 χρόνους ημίσια ζωής, λέει η φαρμακοκινητική, ναι, το φάρμακο έχει απομακρυνθεί πλήρως από τον οργανισμό, κατά 99,9%. Συνεπώς, αν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, μετά από 18 ώρες είναι σχεδόν απίθανο να ανιχνευτεί, να βρεθεί ακόμη και ίχνος στο αίμα του παιδιού. Τώρα, αν πρόκειται για τοξικολογικές εξετάσεις που κάνουν οι ιατροδικαστές και οι τοξικολόγοι σε άλλου είδους ιστούς, για παράδειγμα σε τρίχες μαλλιών, μπορεί να ανιχνευτεί, χωρίς να σημαίνει όμως ότι αυτό συνεπάγεται το θάνατο. Η τοξικότητα που είναι να εμφανίσει μια πολύ μεγάλη δόση κεταμίνης, ναι, θα την εμφανίσει στα πρώτα λεπτά μετά τη χορήγηση. Όπως, κυρία Πουρζητάκη, εκεί αποδόθηκε ο θάνατος της Τζορτζίνας σε μια πολύ ισχυρή δόση κεταμίνης. Αν δεν κάνω λάθος και θυμάμαι σωστά, 6,5 μιλιγκράμμα ανά λίτρο. Να σας πω την αλήθεια ότι, επειδή λαϊκιστή, δεν μου πέφτει λόγος. Mm-hmm. Παρόλο που έχω πολύ στενή συνεργασία με τους συναδέλφους από το Εργαστήριο Τοξικολογίας στο Αριστοτέλειο, δεν έχω δει με τα μάτια μου τα αποτελέσματα, γιατί δεν με αφορούν. Αν πρόκειται για όντως τόσο, για 6 μιλιγκράμμα ανά λίτρο, είναι μια τραγικά τεράστια τοξική ποσότητα και θανατηφόρο δόση, η οποία θα επέφερε το θάνατο άμεσα. Κυρία Πουρζητάκη, να ρωτήσω λίγο κάτι. Η χορήγηση της κεταμίνης σε μικρότερες δόσεις, σε ένα παιδί, θα μπορούσε να παρουσιάσει, να προσομοιάζουν τα συμπτώματα με εκείνα που παρουσίαζε η Ρούλα Πισπυρίγκου ως επεισόδια, δηλαδή σπασμούς ενδεχομένως? Κοιτάξτε, η κεταμίνη είναι ένα αναισθητικό φάρμακο, εξαιρετικό και αναλγητικό και πάρα πολύ ασφαλές. Το λέω για να μην δαιμονοποιηθεί, γιατί είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια των αναισθησιολόγων. Mm-hmm. Το οποίο προκαλεί ψευδαισθήσεις. Το να χορηγηθεί σε μία δόση, η οποία δεν μπορώ να γνωρίζω σε τι δόση μπορεί να έχει χορηγηθεί στο παιδί στο παρελθόν, mm-hmm, και όχι σε αυτή τη μεγάλη δόση που έχει βρεθεί. Και να εμφανίσει συμπτώματα υπερδιέγερσης από το κεντρικό νευρικό, όπως επιληπτικές κρίσεις ή διαταραχές στο καρδιαγγειακό, βραδιαρυθμίες, ταχυαρυθμίες κτλ. Ναι, φυσικά. Όμως όταν χορηγείται, είναι πολύ μεγάλο το εύρος ασφάλειας. Δηλαδή, ακόμη και αν χορηγηθεί 5 φορές μεγαλύτερη δόση από αυτή που συστήνεται, δεν θα κάνει βαριές ανεπιθύμητες δράσεις ένα παιδί ή ένας ενήλικας. Μιλάμε για εξαιρετικά μεγάλες δόσεις που υπερβαίνουν πάνω από 10 φορές την συνιστόμενη δόση. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα αποδειχθεί, κυρία Πουρζητάκη. Απλώς φαίνεται ότι αυτό το παιδί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, σχεδόν για ένα χρόνο. Είχε έτσι μια βασανιστική ζωή που τελικά έφερε και την... Πήγε πολλές φορές να νοσηλευτεί, να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Κατέληξε τετραπληγικό, μέχρι τέλος πάντων όλο αυτό το οποίο έχουμε παρακολουθήσει, πώς έχασε και την ζωή του. Πουρζητάκη, είναι αλήθεια ότι εκεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Απιθύτα, έχει έρθει ένα ειδικό μηχάνημα, ένας φασματογράφος, που έχει μια μεγάλη ακρίβεια στον εντοπισμό τοξικών ουσιών, γιατί ψάχνονται όλες οι υποθέσεις και των 3 κοριτσιών για ουσίες, φάρμακα που μπορεί να είχαν χορηγηθεί?
το εργαστήριο τοξικολογίας και ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου έχει εξαιρετικές υποδομές και πάρα πολύ εξειδικευμένα μηχανήματα. Ναι. Βέβαια, θα πρότεινα να μιλήσετε καλύτερα με τους συναδέλφους εκεί για να σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως, σίγουρα οι διαγνωστικές εξετάσεις που κάνουν είναι εξαιρετικής ακρίβειας. Ναι, προφανώς και για τα άλλα παιδιά. Μας έχουν βοηθήσει κλινικά πάρα πολλές φορές, όχι μόνο σε περιπτώσεις εγκληματολογικές, αλλά όποτε θέλουμε να προσδιορίσουμε ακόμη και ίχνη φαρμάκων σε ασθενείς μας, μας βοηθάνε πάρα πολύ. Μάλιστα, γιατί προφανώς είναι ουσιαστικό να γίνει και αυτή η περαιτέρω έρευνα και για τα άλλα δύο παιδιά, γιατί θέλουν να εξαντλήσουν προφανώς ότι ο θάνατος δεν προήλθε ή, εν πάση περιπτώσει, να δουν ακριβώς αν οφειλόταν σε παθολογικά ή μη αίτια και αν υπήρξε και εξωγενής παράγοντας και αν αυτό μπορεί να έχει να κάνει με ουσίες ή, εν πάση περιπτώσει, με ασφυξία ή δεν ξέρω τι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Και τα ακούμε όλα και είναι στο τραπέζι και συζητιούνται αυτή τη στιγμή. Κυρία Πουρζητάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συμμετοχή σας σήμερα και την παρουσία σας στην εκπομπή.